Αυτά είναι παράδειγμα πράγματα. Να πέφτουμε το βράδυ και κοιμηθούμε να, 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 μην μπορούμε να κοιμηθούμε για, για, τα παιδιά. Αγανακτισμένη εδώ και μήνες παρουσιάζεται μερίδα κατοίκων στο Κορακοβούνι Ιρακλείου που βλέπει καθημερινά τον μοναδικό δρόμο που οδηγεί στα σπίτια τους να μετατρέπεται σε κατάρα και τη Δημοτική Αρχή να αρνείται όπως αναφέρουν να δώσει εσπευσμένα λύση. Ο χωματινό πρόσφατα κατασκευασμένο δρόμο μετατράπηκε σε λάσπη μετά την πρόσφατη νεροποντή. Ενώ ο γκρεμό αποτελεί κίνδυνο θάνατο για τους οικογενειάρχες και τα μικρά παιδιά του που περνούν καθημερινά από το σημείο. Δεν μπορείς να περάσεις από εδώ πέρα. Όταν βρέχει, δεν μπορείς να περάσει καθόλου. Πρέπει να μείνει στο σπίτι σου. Τα παιδάκια δεν μπορεί να τα πα στο σχολείο, δεν μπορεί να τα πα πουθενά. Με την πρώτη βροχή σήμερα δεν μπορούσαμε να περάσουμε καθόλου. Δύο αυτοκίνητα πέσανε εδώ σε μία βάγκα και παραλίγο να χτυπήσουν. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί υπάρχουν γκρέμια από κάτω τα οποία μπορεί ένα αυτοκίνητο πολύ εύκολα να πέσει και να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα και μα έχουν υποσχεθεί ότι θα έρθουν και θα ξανάρθουν και δεν έχει έρθει ποτέ κανεί. Πρωί που κατέβαλα εγώ, 8 η ώρα που ήταν η πολύ βροχή, είχε πέσει ένα αυτοκίνητο εδώ. Και φωνάξαμε ένα τραχτέρ, ένα γείτονα εδώ, τον οποίο τον τράβηξε ο άνθρωπο γιατί πήρε στη δουλειά του. Και τον έφερε, κατέβαινε και έπεσε με. Δηλαδή τα οπίστα του αυτοκίνητου ήταν εκεί. Εδώ και δυόμισι μήνε, όπω αναφέρουν, παρά τι εκκλήσει του στο αρμόδιο τμήμα οδοποιία του Δήμου Ηρακλείου, αυτέ πέφτουν στο κενό. Με παρολίγο τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα στο σημείο, να αποτελεί τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αν έχουν γίνει αλληπάλληλε επισκέψει στο Δήμο, στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμο γόρασα. Τίποτα. Αύριο, μεθαύριο, μου υποσχέθηκα με τον εργολάβο, ήρθα με τον εργολάβο εδώ, μου είπαν ότι, ξέρει, ναι, αύριο το πρωί θα στρώσουμε. Περιμέναμε για να στρώσουμε. Ούτε εργολάβο φάνηκε, ούτε πεταφανίκανε. Πόσο καιρό τώρα ασκείται πίεση προ τον Δήμο? μήνε. Εγώ το προέφεραν τα εγγονάκια μου και γύρισα πίσω. Δεν πήγα σχολείο. Τα ξαναγύρισα πίσω εγώ. γιατί δεν να τα ρίξω από κάτω να τα σκοτώσω. Και κάθε που θα σύννεφα, βλέπουμε. Θα πάμε, θα πάμε τα παιδιά. Το ένα τάτα, θα αφήσουμε το κάτω στο Ιράκ και θα πάμε σπίτι τους. Εδώ ο δρόμο και. Ε... Έχω, εδώ είναι κούφιο είναι και, δυοσοχή, πολλές... και όχι μόνο αυτό. Προειδοποιούν οι κάτοικοι πω εάν άμεσα δεν δοθεί λύση στο ξεχασμένο οδικό δίκτυο, ένα ακόμα μέρο του δρόμου κοντά στι οικίε του που έχει στρωθεί με πετό θα καταρρεύσει με κίνδυνο να θρυνήσουν θύματα. <Το> ακόμα και όταν περνάτε ο δρόμο, πώ σα φαίνεται, ακούτε, μου λέγατε πριν. <Το> ναι, 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 υπάρχει αν πιάσει λίγο τον παλμό το αυτοκίνητο, ακού το ότι είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Ένα κούφωμα, ένα κούφωμα. Ένα κούφωμα ο ένα πρέπει να κάνει πίσω να περάσει ο άλλο. Γιατί δεν γίνεται εδώ πέρα. Εμεί που περνάμε κάθε μέρα, τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να περάσουν για μα αυτοί. Έχει καταστραφεί τον πετό από τι βροχέ. Είναι όλο γραμμέ τα αυτοκίνητα. Κάθε, κάθε μισό χρόνο, πω ένα χρόνο, θα πω μισό χρόνο, τα λάστιχα είναι χάλια. Οι κάτοικοι τη περιοχή καταγγέλουσαν τη άλλη και την παρουσία παράνομου αγωγού που εγκαταστάθηκε κάτω από του λασπωμένου δρόμου που οδηγούν τα νερά στι αυλέ παρακείμενων κατοικιών. Το Δήμο σα είπαν ότι όντω είναι παράνομο ο αγωγό. Ναι, 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 μου είπαν ότι έχουν έγγραφα ότι είναι παράνομο ο αγωγό και πρέπει να βγει αυτό ο αγωγό. Ωστόσο δεν έχει βγει μέχρι τώρα. Δεν έχει βγει διότι δεν έχουν, δεν έχουν λέει σαπάκι για να το, για να το βγάλουν τι είπα, της φέρω εγώ τους, απάγειρε, παιδί μου, να δώσει 50 ευρώ το βγάλω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όπως λένε πάντως, μέχρι και τώρα, και παρά το ότι οι θύνοντες γνωρίζουν καλά το γολγοθά που καθημερινά καλούνται να αντιμετωπίσουν, οι παρεμβάσεις παραμένουν άφαντέ.